θέρμανση, μεγάλη οικονομία και εγγυημένη τοποθέτηση. Δυνατότητα κεντρικής θέρμανσης για να ζεστάνετε όλο σας το σπίτι και για ζεστό νερό όλη μέρα. Σχεδιαστικές προτάσεις με υλικά που δένουν αρμονικά με το χώρο σας και θα τον κάνουν όμορφο και ξεχωριστό. Τζάκια ενεργειακά από τη Viet που ζεσταίνουν τον κόσμο σας. Για την Πάτρα, Γλαύκου 124. Η Διεύθυνση και το προσωπικό του εστιατορίου Σάλα Σάλα σας προσκαλεί στα εγγένεια που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στις 14 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο χώρο του καταστήματος, Αράτου 5, στην Πάτρα. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Στη μεγαλύτερη εταιρεία ένδυσης οικίας και επαγγελματικού χώρου. Κέντρο Κουρτίνας. Η ικανοποίηση των αισθήσεων. Η αρχοντιά του διαχρονικού. Κέντρο Κουρτίνας. Η πολυετής πείρα του προσωπικού μας, η δημιουργικότητα και η φαντασία σας ταξιδεύουν στον κόσμο των χρωμάτων, των σχεδίων και της υψηλής ποιότητας. Κέντρο Κουρτίνας. Για ιδέες κλασικές, σύγχρονες αλλά και πιο εκκεντρικές. Κέντρο Κουρτίνας. Αθηνών 10, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-993790. Πάντα υπεύθυνα και με σεβασμό στην υπηρεσία του πελάτη. Νέο όμο για το πλυντήριο. Ρούχα απίστευτα καθαρά, με άρωμα που κανείς δεν θα μπορεί να αντισταθεί. Καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής τους με τα καλύτερα παιχνίδια. Μένουμε πάντα παιδιά. Κουκου. Τα ΟΤΕ ΤΟΚ, μιλάμε με την καρδιά μας. Για εμάς, μετά την οικογένειά μας, τα χωράφια είναι τα παιδιά μας. Έχουν ανάγκη από φροντίδα, ζεστασιά και τροφή. Η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων ολοκληρώνει το έργο της φύσης. Παράγει λιπάσματα άριστης ποιότητας για τις ανάγκες του Έλληνα αγρότη και είναι δίπλα του, πρώτη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό τα παιδιά μου τα αφήνω μόνο στα χέρια της. Βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Δυνατή για σένα. Δεν είναι σταθερό. Σταθερό για πάντα. Αλφα όλα σε ένα. Με σταθερό επιτόκιο για πάντα που μειώνεται κιόλας από την Αλφα Bank. Ήρθαν οι μπομπυρογνώμονες. Οι ειδικοί στις βόλτες. Στην ξάπλα. Στη μάσα. Μαμ. Και το στυλ. Τι όμορφη. Προτείνουν τα καταστήματα Mothercare για τα 20.900 σούπερ ξεπέραστα προϊόντα τους. Mothercare και... Καλά Χριστούγεννα! Ακροτηρίου 223, Πάτρα. Ήρθε το νέο μας παπί, Wave R. Καθώς και 50 άλλα διαφορετικά μοντέλα. Johnson, Linhai, Hosun, CPI, TXN, Keyway. Έκαστο με τα κυβικά του και εγγύηση γραπτή. Motoland Service. Στο υπεύθυνο συνεργείο μας θα βρείτε τη σιγουριά που ζητάτε. Motoland, Ακροτηρίου 223, Ταραμπούρα, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2222. Η συνείδησή μας στην ασφάλειά σας και στην τσέπη σας.
Αυτή την εβδομάδα, αποκλειστικά στο Βερόπουλο, όλα τα ουίσκι 12% φθηνότερα. Ακόμα, ο ανακαινισμένος Βερόπουλος στην Πάτρα σας καλωσορίζει στις 12 Δεκεμβρίου και σας υποδέχεται με νέα εμφάνιση. Γνωρίστε το νέο Βερόπουλο και ευχάριστο περιβάλλον και ποικιλία προϊόντων και χαμηλές τιμές και ράφια γεμάτα προσφορές. Νέος Βερόπουλος. Τώρα τα ψώνια δίνουν κέφι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καθολική συμμετοχή στη χθεσινή απεργία. Η συγκέντρωση των απεργών εργαζομένων πραγματοποιήθηκε στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, από που ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες πορείες των τελευταίων ετών. Στη χθεσινή απεργία συμμετείχαν και οι δημοσιογράφοι, αντιδρώντας την ενοποίηση του ταμείου τους στο Ταμείο Επιστημόνων. Μαζική συμμετοχή στη χθεσινή απεργία. Η συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο ξεκίνησε από τις 10 το πρωί. Με την πάροδο της ώρας, οι εργαζόμενοι γινόταν όλο και περισσότεροι. Εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών κλάδων αλλά και μέλη φοιτητικών συλλόγων είπαν όχι στις επικείμενες αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό σύστημα, θέτοντας στη δίνη του κυκλώνα όλα τα υγιή ταμεία και δημιουργώντας αντίξωες συνθήκες για τον Έλληνα ασφαλισμένο. Αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή, δεν παίρνει διορθώσεις, θέλει ανατροπή. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Πάτρας Ηλίας Κώτικας αλλά και σύσσωμος συνδικαλιστικός κόσμος προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποίησεων σε περίπτωση που οι αλλαγές προχωρήσουν. Πουλάτε στη φυλακή θα πάτε! Πουλάτε! Πουλάτε! Στη φυλακή θα πάτε! Η πορεία ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο, πέρασε στην Όθωνο Σαμαλίας και μέσω της Γούναρη κινήθηκε προς την Κορίνθου για να επιστρέψει και πάλι στην πλατεία Όλγας. Το σίγουρο είναι πως οι κινητοποίησεις δεν θα σταματήσουν εδώ. Στο μεταξύ δαπάνες που φτάνουν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από τη μη ενοποίηση των ταμείων ανακοίνωσε στη Βουλή ο κύριος Βασίλης Μαγκίνας. Όπως είπε ο Υπουργός Απασχόλησης, οι ενοποίησεις θα αποφέρουν μειώσεις δαπανών έως 35% και θα χρησιμοποιηθούν ως ενίσχυση για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και νοσηλευτές έχουν ήδη εξαγγείλει 48 ώρια απεργία για τις 18 και 19 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στις ενοποιήσεις με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης κάτι παραπάνω από δεδομένο. Νέο πεδίο συγκρούσεων κυβέρνησης και συνδικάτων θα είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά. Η ΓΕΣΕ προτείνει την ένταξη 200 ειδικοτήτων στα ήδη υπάρχοντα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων είναι οι υπάλληλοι αεροδρομίου, οι ταχυδρόμοι, οι πυροσβέστες, τα ραδιοταξί, οι security και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε δραστική μείωση των εργαζομένων στα βαρέα από 700.000 που είναι σήμερα σε 300.000. Να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, τον κύριο Κώστα Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, αρχικά πείτε μας πώς ακούτε τις εξελίξεις αυτές σε ό,τι αφορά στη ΓΕΣΕΕ, στις διαθέσεις της κυβέρνησης και στον σχεδιασμό που γίνεται για μείωση των βαρέων ανθυγιεινών και στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό. Να δείτε, εγώ μια και εκπροσωπώ την ΑΔΔ, δεν μπορώ να εκφραστώ για το δύο που παίζεται σε επίπεδο ΓΕΣΕ σε ό,τι αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη γιατί δεν γνωρίζω κάποιους χώρους εάν θα πρέπει να είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά ή δεν θα πρέπει να είναι. Σε ό,τι σας αφορά. Για μας, εκείνο που έχει σημασία για μας είναι ότι οι κατακτήσεις των εργαζόμενων δεν πρέπει να παίρνονται πίσω. Εκείνο όμως που εμείς διεκδικούμε και παλεύουμε ως ΑΔΔ δεν είναι η περικοπή κάποιων ειδικοτήτων του ιδιωτικού τομέα, είναι η επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών και στο δημόσιο. Κάτι για το οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί από το 2004, το μετέθεται από χρόνο σε χρόνο, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο
που να αμφισβητεί αυτήν την δέσμευσή της, την επέκταση και στο δημόσιο των παρέων καθηγητών. Εδώ να τονίσω μία λεπτομέρεια η οποία είναι σημαντική. Επειδή καθημερινά βομβαρδίζεται ο πολίτης, ο εργαζόμενος, ότι η κυβέρνηση μελετά και μάλλον μέσα στο 2008 θα επεκτείνει τα βαρέα και αντίγυνα στο δημόσιο. Σκέφτεται κάτι τέτοιο για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους η κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο σκέφτεται έχει σημασία για μας είναι ότι δεν σκέφτεται να δώσει θεσμικά και οικονομικά κίνητρα με αυτή την επέκταση. Σκέφτεται μόνο τα θεσμικά, το θεσμικό κομμάτι. Και αυτό το θεσμικό κομμάτι δεν αφορά καν τους ενεργεία υπαλλήλους. Δηλαδή βάζει σαν απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κάνει κάποιος υπάλληλος τα 3 τέταρτα του συνόλου της υπηρεσίας του στα βαρέα και ανθυγινά. Δηλαδή για όλους τους ενεργεία υπαλλήλους είναι δώρο μαύρο μια τέτοια θεσμοθέτηση. Και βέβαια πάει να θεσμοθετήσει, εάν δεχτούμε δηλαδή ως αληθή την επικοινωνιακού τύπου, της επικοινωνιακού τύπου ανακοινώσεις του, πάει να θεσμοθετήσει ένα μέτρο το οποίο θα έχει ισχύ μετά από 35 χρόνια. Κύριε Πετρόπουλε, εάν δεχτούμε όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο γίνεται με τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά, δηλαδή την αύξηση των ορίων, πάει να θεσμοθετήσει ένα μέτρο το οποίο με την αύξηση των ορίων ηλικίας μετά από 35 χρόνια δεν θα έχει καμία απολύτως τύχη, δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα αυτή η θεσμοθέτηση. Επικοινωνιακού τύπου ακούγεται και αυτό το οποίο ανακοίνωσε, αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Απασχόλησης σε ό,τι αφορά στις ενοποιήσεις, ότι δηλαδή θα αποφέρουν μειώσεις δαπανών έως και 35%, οι οποίες και θα χρησιμοποιηθούν ως ενίσχυση για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτό, ξέρετε, ακούγεται καλά για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ωστόσο, μήπως υπάρχει κάποια παγίδα πίσω από την ενοποίηση και μήπως πάμε να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις τώρα σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση για να αρχίσει ο κόσμος πλέον, ίσως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, να συγκρούονται με τα σωματεία τους, με τους συλλόγους τους για το γεγονός των ενοποιήσεων και να επιθυμούν και οι ίδιοι, σου λέει, ίσως αυξηθεί η σύνταξή μου. Μήπως να ενοποιηθούμε. Επίσημα τη θέση της η κυβέρνηση δεν την έχει καταθέσει. Ακούμε πολλά και διάφορα, σήμερα λένε κάτι, αύριο το παίρνουν πίσω και ούτω καθεξής. Τα εκτιμάτα πυροτεχνήματα δηλαδή. Όμως, ο απότερος σκοπός όμως της κυβέρνησης είναι αυτός καθαρά. Δηλαδή θέλει να βάλει τάξεις εργαζόμενων να συγκρουστούν μεταξύ τους, το γνωστό διέρε και βασίλευε, και αυτή να επιβιώσει απέναντι σε αυτό το ζήτημα, απέναντι στην πριβή την οποία έχει σήμερα. Μάλιστα. Τις εντυπώσεις σας τώρα πείτε μας από τη χθεσινή κινητοποίηση. Η χθεσινή κινητοποίηση ήταν πραγματικά μια μεγαλειώδης κινητοποίηση, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι εστάθηκε το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι δεδομένοι και ότι δεν θα αποδεχτούν με τίποτα όλες αυτές τις μεθοδεύσεις της. Και ότι είμαστε στις επάλξεις για να αντιμετωπίσουμε τα όποια αρνητικά, τα γνωστά δεν του Πρωθυπουργού που μετατράπηκαν σε ναι. Δηλαδή δεν θα αποδεχτούμε. Μάλλον δεν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πετρόπουλο. Ωστόσο ήταν θετική η διαπίστωσή του και εξάλλου όλου του κόσμου για τη χθεσινή κινητοποίηση, ο κόσμος ο οποίος συμμετείχε και όχι μόνο, και όσοι είδαν αυτή την πορεία των εργαζομένων οι οποίοι διατράνωσαν από τον χώρο του, ο καθένας από τον τομέα του, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην διαφαινόμενη, έτσι όπως τουλάχιστον γίνεται και προσπάθεια ενοποίηση των ταμείων των διαφόρων κλάδων, ώστε να επέλθει κάποια εξυγίανση. Αυτό επικαλείται, ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Να υπενθυμίσουμε, να αναφέρουμε επίσης πως την ερχόμενη Πέμπτη οι δημοσιογράφοι, όπως συμμετείχαν δυναμικά και στην χθεσινή κινητοποίηση, θα επανέλθουν με νέα απεργιακή κινητοποίηση, 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των δημοσιογράφων συγκεκριμένα την ερχόμενη Πέμπτη. Οπότε και τη συγκεκριμένη μέρα δεν θα υπάρξουν δελτία ειδήσεων ή ραδιοφωνικές εκπομπές και φυσικά την επόμενη μέρα δεν θα εκδοθούν εφημερίδες. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, αν και ο Εμπορικός Σύλλογος είχε ανακοινώσει ότι τα καταστήματα θα έκλειναν χθες το πρωί για 3 ώρες για την κινητοποίηση, τελικά κάποια έμειναν ανοιχτά. Είχαν οργανωθεί ομάδες περιφρούρησης. Της απεργίας όμως κάποιοι έμποροι άνοιξαν κανονικά τα καταστήματά τους. Παρόλη την περιφρούρηση σε αρκετά σημεία της Πάτρας, εν ώψη της χθεσινής απεργίας των καταστημάτων, αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι εργάστηκαν κανονικά. Σε άλλους χώρους, πόσο μάλλον και στον χώρο του ελεύθερου επαγγελματία, είναι λογικό να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν, δεν συμμορφώνονται όπως θέλουν. Είχαμε περιφρουρήσει βεβαίως, γυρίσαμε όλη την αγορά και μπορώ να πω ότι ξεπεράσαμε και το 99%. Ως γνωστόν, στη χθεσινή 3ωρη στάση εργασίας των καταστημάτων συμμετείχε και ο εμπορικός κόσμος προκειμένου να διαμαρτυρηθεί
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι στον κλάδο τους, αλλά και για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ζητάμε αυτοδιοίκηση, να μην μειωθούν οι συντάξεις, να μην αυξήσουν τα ασφάλιστρα και θεωρούμε πλέον ότι είμαστε σε μια φάση διαλόγου. Τώρα ανοίγει το ασφαλιστικό και είναι το πρώτο μήνυμα που είχε 100% επιτυχία από τον εμπορικό κόσμο και το οποίο στείλαμε. Έστω και με αυτή την στάση, με αυτή την στάση του τρίωρη και τη μικρή συμμετοχή. Δεν ήταν η ενημέρωση από την πλευρά του Προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου η αναμενόμενη και αυτή που είχε συνηθίσει ο κόσμος να έχει. Ορισμένοι έμποροι ισχυρίζονται ότι δεν έγινε η κατάλληλη ενημέρωση στο κοινό, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι καταστηματάρχες για την απεργία. Μάλιστα, τα σχετικά ενημερωτικά φυλάδια έθεσαν στα χέρια των εμπόρων κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, δύο μέρες πριν πραγματοποιηθεί η πορεία. Γεγονός που αποδεικνύει πως οι περισσότεροι δεν γνώριζαν στην ουσία τόσο τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η στάση εργασίας, όσο και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Υπήρχε καταρχήν μια ελλιπής ενημέρωση από το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου. Δηλαδή, ακόμα και η αφίσα, η οποία είχε αποσταλεί από την Παρασκευή και θα έπρεπε να αναζητηθεί για να κολληθεί στα καταστήματα, στο παραπέντε δόθηκε και δεν μοιράστηκε σχεδόν καθόλου, παρά μόνο γύρω από τα τετράγωνα που εμείς οι ίδιοι φροντίσαμε με ιδία μέσα που λέμε για να την μοιράσουμε. Να σταθούμε πιο πολύ όχι σε αυτούς που δεν συμμετείχαν, αλλά στην, σύμφωνα με τη γνώμη μας, τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των συναδέλφων, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό την τρίωρη στάση, γιατί αυτό είχαμε επιλέξει σαν μορφή αγώνα, για το μεγάλο θέμα του ασφαλιστικού. Σε αυτό πρέπει να σταθούμε πιο πολύ και θα πρέπει βέβαια να κεφαλοποιήσουμε αυτό που συνέβη χτες και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι ίσως χρειαστούν και άλλες τέτοιες ενέργειες. Για άλλη μια φορά υπήρξε μια λογική μεμψημυρίστικη από τη μεριά τους. Δηλαδή προσπάθησαν να κάνουν μια προσυγκέντρωση την Τρίτη με τους συλλόγους, τους κλαδικούς. Ανταποκρίθηκαν μόνο δύο. Και τα μέλη της αντιπολίτευσης δεν τα είχαν καλέσει. Πάντως, ακόμη και εκείνοι που συμμετείχαν στην απεργία άνοιξαν τα καταστήματά τους στις 10 το πρωί και όχι στις 11.30 όπως όριζε η στάση εργασίας. Άγρια κόντρα στην τοπική Νέα Δημοκρατία με αφορμή τις δηλώσεις του Θρασίβουλου Μαυρομάτη για ένα μυστικό δείπνο, ένα τραπέζι με συμμετοχή λίγων στελεχών που πραγματοποιήθηκε προημερών στο Ρίον, παρουσία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ, Θρασίβουλος Μαυρομάτης, έκανε λόγο για στελέχη που δεν θα έπρεπε καν να πάνε στο δείπνο. Και αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ανδρέα Καρνάρη. Το τι ακούστηκε δεν περιγράφεται. Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Τότε σκεφτείτε πόσα σχόλια μπορούν να γίνουν από μία δήλωση χήμαρο. Του έδωσε μια ευκαιρία την τελευταία φορά στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές να λάβει και αυτός μέρος, ώστε να έχει και αυτός συμμετοχή και λόγο στην κομματική οργάνωση. Δεν το έπραξε είτε γιατί δεν ήθελε είτε γιατί δεν μπορούσε. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούσε. Έφτασε στο σημείο την επόμενη ημέρα να μας πει ότι είναι ο αρχιτέκτονας της ανατροπής του κ. Γιωβάνη. Αυτές είναι γελιότητες πια. Επιτέλους πρέπει να σταματήσει να μιλάει, γιατί κάνει πολύ κακό στην παράταξη. Και επιτέλους, γιατί αρχίζω και θυμώνω πλέον, θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε αυτόν τον νομό που ό,τι είναι το οφείλει στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ όλοι εμείς οι άλλοι το οφείλουμε στον κόπο μας, στη μόρφωσή μας, στη δουλειά μας, στην κοινωνική μας παρουσία. Εν πάση περιπτώσει και στις προσπάθειες τις οποίες έχουμε καταβάλει. Συγγνώμη, δεν είναι μορφωμένος ο κ. Μαυρομάτης? Σας παρακαλώ, κύριε, δεν θα αναπτύξω τα επιμέρους. Γιατί γιατρός δεν είναι? Αν με προκαλέσει όμως. Μα γιατρός δεν είναι? Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, μια στιγμή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέτε για την επιστημονική κατάρτιση του κ. Μαυρομάτη αυτή τη στιγμή. Ακούστε, δεν θα αφισβητήσω το πτυχίο του της ιατρικής. Τότε τι αφισβητήσω? Άλλο ήθελα να πω. Μα είπατε εσείς επιστήμονας, αυτός δεν είναι επιστήμονας, τι είναι δηλαδή? Κοιτάτε, όλοι γνωρίζουν. Εγώ, εμένα ως γιατρό με γνωρίζουν οι πελάτες μου. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η κοινωνία γνωρίζει. Επιτέλους λέω. Είναι δηλαδή το Μαυρομάτη που δεν το γνωρίζουν οι πελάτες του. Για επισκεφτείτε το νοσοκομείο να δούμε, είναι αυτή τη στιγμή εκεί? Α, δεν είναι σωστά. Δεν ξέρω εγώ, ρωτάω. Μόλις ακούσατε τον Ανδρέα Καρνάρη, μέλος της ΝΟΔΕ και γνωστό γιατρό. Μιλούσε για τον Θρασίβουλο Μαυρομάτη, με αφορμή σχόλια του πρώην Προέδρου της ΝΟΔΕ και τις διαμαρτυρίες που έκανε για το δείπνο που δόθηκε την περασμένη εβδομάδα προς τιμήν του Υπουργού Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Μαυρομάτης δεν ήταν προσκεκλημένος και μίλησε για κάποιους που πήγαν εκεί χωρίς να έχουν ρίξει αίμα στα πουκάμισά τους για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καρνάρης έδειξε ότι δεν υπολογίζει τίποτα και συνέχισε την κριτική. Δεν μπορεί να το δει ο κύριος Μαυρομάτης αυτό. Επίσης, ο οποίος κάνει πίσω από μια καρέκλα και ένα γραφείο που το ορίζουν, που τον διορίζουν.
Να σταματήσει πια. Δεν είναι πάντα. Να σταματήσει πια. Ήταν και υποψήφιο βουλευτή. Κύριε Φλαμή. Το 90 δεν ήταν υποψήφιο βουλευτή. Το ερώτημα είναι, ακούστε κύριε Φλαμή, αν ήταν καλεσμένο σε αυτό το γεύμα, θα υπήρχε είδηση αυτή τη στιγμή. Όχι. Λοιπόν, είναι πολύ μικρός, εν πάση περιπτώσει, να κρίνει αυτή τη στιγμή τους βουλευτές που παρευρέθηκαν. Είναι πολύ μικρός να κρίνει αν ήταν ή δεν ήταν ο κύριος Μπεκίρης. Είναι πολύ μικρός να κρίνει εάν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και καθηγητής Πανεπιστημίου, κύριος Ιαμπλής, ήταν εκεί. Και κακώς να κρίνει εάν ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος εξελέγει με δημοκρατικές διαδικασίες, σε πάση περιπτώσει, και όχι από τις αρχιτεκτονικές του ικανότητες, ο Ανδρέας ο Αβραμόπουλος, κακώς πήγε εκεί. Όπως ήταν φυσικό, ο κύριος Μαυρομάτης πέρασε στην αντεπίθεση. Και ακούστε τι είπε. Ξέρω ότι κάποιος Καρδάρης, σαν πολιτική έκτρωση του πολιτικού γραφείου του κ. Παπαδημάτου, εκλέχθηκε μετά από 25 χρόνια που απουσίαζε στην ΟΔΕ. Έκτρωση, τι είναι έκτρωση. Πολιτική έκτρωση είναι η περίπτωση. Μάλιστα. Μετά από 20-22 χρόνια που ήταν εκτός, που αυτό, τον έβγαλε το γραφείο του βουλευτή Παπαδημάτος. Σας λέει λοιπόν αυτή η πολιτική έκτρωση, να σταματήσετε να μιλάτε εσείς. Άρα ο κ. Παπαδημάτος έχει την ευθύνη για τι λέει ο κ. Καρνάρης. Ναι. Και θα πρέπει να πάρει θέση ο κ. Παπαδημάτος, ναι, χωρίς καμία δεύτερη κουβέντα, εάν εγκρίνει, γιατί εμφανίζεται ότι είναι από τους παρακυμπόμενους, από τους ομοτράπεζους, από τους κολλητούς, από τους φίλους. Λοιπόν, ο κ. Παπαδημάτος πρέπει να πάρει θέση εάν εγκρίνει αυτά που είπε ο κ. Καρνάρης σήμερα. Ναι, καλά ακούσατε. Αποκάλεσε τον κύριο Καρνάρη ως πολιτική έκτρωση του κυρίου Παπαδημάτου. Ίσως επειδή ο κύριος Καρνάρης είναι γνωστό ότι είναι φίλος με τον αρχαιό βουλευτή. Αν τον ενοχλούν ορισμένα πράγματα, ότι ορισμένοι άνθρωποι δίνουν το παρόν τους αφιλοκερδώς, το τονίζω, γιατί αυτούς παίρνει λεφτά, και ό,τι κερδίζουν, το κερδίζουν με τις αγώνες τους, με τις προσπάθειά τους, αφού προηγουμένως έχουν καταξιωθεί. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, την Νίκος Παπαδημάτος, παραδείγματι, και το τονίζω το Παπαδημάτος για να το ακούσει καλά. Mm. Λοιπόν, προσπάθησε με επαγγελματική καταξίωση, με κοινωνική καταξίωση, και σήμερα έφτασε να είναι βουλευτής, εν πάση περιπτώσει, πράγματα τα οποία αυτός δεν κατάφερε, ας καθίσει στην άκρη του, ας ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όταν ερωτάτε να απαντά. Από εκεί και πέρα, το να λέει, και γι' αυτό μιλάω έτσι, ότι κάποιοι κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία, βλάπτουν τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο τελευταίος που πρέπει να μιλάει πλέον. Ο κάθε ένας, είτε πολιτικός είναι είτε υπουργός είναι, έχει και προσωπικές στιγμές. Και είναι αναφέρα το δικαίωμα του καθενός να συναναστρέφεται, να συντρώει, να συνδιασκεδάζει με όποιον αυτός επιθυμεί. Από την πλευρά του πάντως ο κύριος Παπαδημάτος δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του κυρίου Μαυρομάτη. Σχόλιο όμως είχαμε από τον πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ, Θεόδωρο Γιοβάνη. Αργία, μη τυρπάσεις κακίας. Εκλογές παροδία χαρακτηρίζει τις εσωκομματικές διαδικασίες που έγιναν στη Δάκια Νοσοκομείου Ρίου ο πρώην πρόεδρος της Σωτήρης Καρβέλης. Ο κύριος Καρβέλης έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί μαζί με άλλους 6 συνδικαλιστές. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΑΚΕ, Σωτήρης Καρβέλης, μετά και τη γνωστή αποχώρησή του και τον αυτοχαρακτηρισμό ως νεοδημοκράτες συνδικαλιστές, περιγράφει την εκλογική αναμέτρηση 11 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΚΕ, του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, κάνοντας λόγο για εκλογές παροδία, καθώς όπως υποστήριξε, την Εφορευτική Επιτροπή την απάρτιζαν άτομα που ήταν υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε εκλογές παροδία, στην οποία δεν υπήρχε Εφορευτική Επιτροπή. Την Εφορευτική Επιτροπή την αποτελούσαν ο διορισμένος πρόεδρος και δύο υποψήφιες οι οποίες εξελέγησαν. Αν αυτό λέγεται εκλογή, νομίζω ότι καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί. Ερωτήματα εγείρονται από τον πρώην πρόεδρο και όσον αφορά στις ψήφους. Καθώς στις προηγούμενες εκλογές είχαν ψηφίσει 230 άτομα με 15 λευκά ψηφοδέλτια. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ψήφισαν 131 άτομα με κανένα λευκό ψηφοδέλτιο. Γεγονός που κάνει τον κύριο Καρβέλη να αμφισβητεί την ορθότητα και την ακρίβεια του αποτελέσματος. Μέσα σε 3 ώρες είχαν ψηφίσει 15 άτομα μέχρι τις 11 η ώρα και από τις 11 μέχρι τις 11.30 εμφανίστηκε ότι είχαν ψηφίσει 59. Υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι πήγαν και ρίξαν διάφορα άκυρα ψηφοδέλτια. Μεταξύ αυτών, ας πούμε, ρίχθηκε και ένα που έλεγε Βενιζέλος, έξω Βενιζέλος της ΔΑΚΕ. Και αυτά δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Δηλαδή, έχετε δει στις εκλογές
που να μην υπάρχει ούτε ένα λευκό ούτε ένα άκυρο ψηφοδέλτιο, δεν νομίζω να υπάρχει, ούτε και στον Μπρέζνιεφ παλιά που έβγαινε ο Μπρέζνιεφ με 99% υπήρχαν τέτοια, υπήρχαν για τα μάτια, υπήρχαν έτσι για τους τύπους. Τα βέλη του όμως στρέφηκε κατά όσων ενέπλεξαν στην υπόθεση τον διοικητή του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Γαβρίλη Λιατσή, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στην όλη υπόθεση. Πήγαν να καλυφθούν, να καλύψουν τη γύμνια τους και την ανεπάρκειά τους πίσω από λασπολογίες σε βάρος του κυρίου Λιατσή, τον οποίο τον κατήγγειλαν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ο διορισμένος πρόεδρος ότι τρομοκρατούσε, αν είναι δυνατόν, υπαλλήλους που ανήκουν στον χώρο της ΔΑΚΕ για να μην πάνε να ψηφίσουν. Είναι ντροπή και έσχος για έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο έχει ανοίξει το γραφείο του για όλους τους εργαζόμενους, αλλά το έχει κάνει και στέκι αυτών των σαλντιμπάγκων που βγαίνουν και τον κατηγορούν σήμερα. Ακούσατε τον πρώην πρόεδρο της ΔΑΚΕ, νοσοκομείου Ρίου, να χαρακτηρίζει εκλογές παροδία τις εσωκομματικές διαδικασίες που έγιναν στο νοσοκομείο. Μένουμε στο θέμα, συνδεόμαστε με τον νέο πρόεδρο της ΔΑΚΕ, τον κύριο Γιώργο Πυρπυρή. Κύριε Πυρπυρή, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Πομόλη, σας όχι στους τηλεθεατές σας. Δεν είναι τόσο ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα ο κύριος Καρβέλης και χαρακτηρίζει παροδία τις εσωκομματικές τις διαδικασίες που τηρήθηκαν εκεί για την εκλογή σας τελικά ως πρόεδρο. Ναι, απορώ με μια αρμοδιότητα ο κύριος Καρβέλης, μια και έχει πλέον εκτός ΔΑΚΕ μιλάει. Εντάξει, υπήρξε πρώην πρόεδρος της ΔΑΚΕ. Σαφώς υπήρξε πρώην πρόεδρος, πριν όμως τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν έχει αναμειχθεί σε καμία εκλογική διαδικασία, ούτε έχει ανακατευθεί κάπου. Mm-hmm. Απορώ πως ο κύριος Καρβέλης βγαίνει και λέει τέτοια ψευδή πράγματα. Δηλαδή υπήρχε εφορευτική επιτροπή κανονικά. Σαφώς υπήρξε εφορευτική επιτροπή. Η ΔΑΚΕ έκανε την νοσοκομματική της διαδικασία που προβλεπόταν να γίνει από το καλοκαίρι και δεν είχε γίνει. Mm-hmm. Προχώρησε σήμερα στην σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Προχωράμε από εδώ και πέρα κανονικά. Ο κύριος Καρβέλης πλέον αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Υπάρχει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, νέος πρόεδρος και καλό είναι να σιωπήσει. Μάλιστα. Έγιναν κάποιες διαδικασίες. Υπαγορεύτηκαν και από τα κεντρικά. Εξελέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι με αυτό και συμβαίνει εδώ και καιρό αυτό με τον κύριο Καρβέλη, ο οποίος δεν θέλει να το δεχτεί αυτό το αποτέλεσμα. Σαφώς και υπάρχουν. Και θέτει ζήτημα ίσως και επανάληψης των διαδικασιών. Σαφώς. Σαφώς και υπάρχουν δυσαρεστημένοι, πριν όμως μόλις τους επέλεξαν τον δρόμο αυτό. Γιατί μόνοι το λέτε αυτό? Δηλώσαν, γιατί μόνοι τους επαναιτηθήκαν από τη ΔΑΚΕ και δεν τους έδιωξε κανένας. Μόνοι τους φύγανε και δηλώνουν τώρα αυτή τη στιγμή ανεξάρτητοι συνδικαλιστές νεοδημοκράτες. Και να ξέρετε κύριε Πομόνη ότι η Νέα Δημοκρατία, επίσημος συνδικαλιστικός φορέας της Νέας Δημοκρατίας είναι η ΔΑΚΕ και καμία άλλη ονομασία ή κανένα άλλο σχήμα. Αυτό θα πρέπει να τα ακούσουν οι τηλεθεατές σας. Το γεγονός της μειωμένης προσέλευσης στην κάλπη σας έχει θορυβεί, σας έχει προβληματίσει. Δεν ήλθαν όσοι βρίσκονται στο. Στη ΔΑΚΕ εγγεγραμμένοι είναι 198 άτομα, από αυτά ψηφίσαν τα 131. Ναι. Και να ξέρετε ότι αυτοί που ήρθαν και ψηφίσανε, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί δυστυχώς κάποιοι τους απειλούσαν, τους εκβιάζαν, τους απαγορεύαν να έρθουν να ψηφίσουν κλπ. Και πόσο μάλλον στα αυτά τα πράγματα να τα κάνει κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Μάλιστα. Και κάτω από αυτή, και σκεφτείτε τώρα ότι είναι και περίοδος αδειών, ελιές, έτσι το αντάλλαγμα, ένα ποσοστό λείπει. Εμείς να σας πω κάτι, εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο. Και θα είμαστε και δίπλα και σε αυτούς που δεν ήρθαν να ψηφίσουν, γιατί ξέρουμε γιατί δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Μάλιστα. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα σας έχει προβληματίσει. Σίγουρα θα μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν είναι θετικό κάποιος να διατίθεται αρνητικά για το νέο Προεδρείο. Υπήρξε πρώην Πρόεδρος, γνωρίζει τα προβλήματα. Να το θέσουμε σε προσωπική βάση. Θεωρείτε ότι είναι σε προσωπική βάση? Κοίταξε να δεις, ο κ. Καρβέλης έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον μου σε προσωπική βάση. Σε προσωπική βάση βασικά. Δεν ξέρω από πού. Σε ό,τι αφορά στον κύριο Κασέ, κεντρικά, θεωρείτε πως υπάρχει πρόβλημα και με τον κύριο Κασέ? Κοίταξε να δεις, ο κ. Κασέ. Να ξέρετε ότι ΔΑΚΕ δεν είναι ένα μαγαζάκι του Πυρπυρή. Να μπαίνει και να πηγαίνει όποιος τα θέλει και, όποτε, και όποιος θέλει ό,τι ώρα και να είναι. Mm-hmm. Είναι ένα όργανο το οποίο λειτουργεί με διοικητικά συμβούλια, με πρόεδρο, με εκτελεστική επιτροπή κλπ. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας να μπαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Αυτό δεν έχουν καταλάβει ορισμένοι. Πάντως εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΑΚΕ και με το νοσοκομείο του Ρίου, εκεί τα θέματα, τα προβλήματά σας είναι σε εξέλιξη, βλέπετε τα θέματα σας?
Βεβαίως. Εμείς σήμερα συστήσαμε το νέο διοικητικό συμβούλιο mm-hmm. και από αύριο ξεκινάμε δουλειά. Εμείς θα έχουμε συμπαθή τόσο με τη διοίκηση όσο και με τους εργαζόμενους και θα προσπαθήσουμε στο όσο μπορούμε πιο πολύ, γιατί ξέρετε κάτι, ότι τα προβλήματα του νοσοκομείου του Ιού δεν είναι τωρινά, είναι χρονίζουν. Mm-hmm. Χρονίζουν. Θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε και με τη διοίκηση και με όποιον άλλον χρειαστεί θεσμικό να συνεργαστούμε, με τους βουλευτές, με οποιοδήποτε, να λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα που μπορούμε. Mm-hmm. Θα συνεργαζόσασταν με τον κύριο Καρβέλη, αν έχει κάποιες γνωριμίες και μπορεί να σας φέρει σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, ή αν έχει κάποιες ιδέες. Εάν είναι για το καλό των εργαζόμενων και τον κόσμο, τον ασθενή που έρχεται στο νοσοκομείο, φυσικά και θα συνεργαζόμουν και με τον κύριο. Εγώ με τον κύριο Καρβέλη δεν έχω τίποτα. Κακώς αυτό στρέφεται εναντίον μου. Κύριε Πυρπυρή. Εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα. Να σας και το λέω αυτό δημόσια. Ο κ. Καρβέλης έχει εξαπολύσει μια επίθεση εναντίον μου. Τώρα, για ποιο λόγο το ξέρω ο ίδιος. Ίσως γιατί την κατάσταση δεν την οδήγησα εγώ εκεί, την οδήγησε αυτός. Για το καλό του συνδικαλισμού, και για την παράταξή σας, σίγουρα ας μείνουμε σε αυτό το τελευταίο, ότι αν είναι για το καλό είτε των εργαζομένων είτε των ασθενών που έρχονται στο νοσοκομείο, καλό είναι και επιθυμητό όλες οι συνεργασίες. Κύριε Πυρπυρή, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπουλή. Να είστε καλά. Τώρα, σπήρα αδίστακτων Αλβανών διαρρηκτών εξάρθρωσε η ασφάλεια της Πάτρας. Συνελήφθησαν δύο άτομα και αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι τρεις που από τα μέσα του καλοκαιριού είχαν ρημάξει δεκάδες μονοκατοικίες και διαμερίσματα. Τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία και σε βάρος μιας τετραμελούς οικογένειας που κοιμόταν την ώρα που οι Αλβανοί δρούσαν στα δωμάτια τους. Οι Αλβανοί δράστες, δύο αδέλφια, ένας ξάδερφός τους και άλλα δύο άτομα με ηλικίες από 20 έως 25 χρόνων είχαν αναστατώσει πολλές συνοικίες της Πάτρας, αφού από τα μέσα του καλοκαιριού είχαν διαρρήξει μονοκατοικίες και διαμερίσματα με τη μέθοδο της αναρρίχησης. Η τελευταία διαρρήξή τους όμως ήταν χθες τα ξημερώματα στην παραλία, στο σπίτι του Δημήτρη Τσίγκα, πρώτου εξαδέλφου του Δημάρχου Παραλίας. Πάτησαν στο ρολόι, κατευθείαν στο πρεβάζι. Από εκεί στο μπαλκόνι, άνοιξαν την πόρτα του μπαλκονιού, μπήκαν μέσα, κοιμώτησαν όλοι μέσα στο σπίτι, μπήκαν μέσα στο υπνοδωμάτιο αρχικά, άναψαν και το φως. Δεν πήραν είδηση κανείς, μπήκαν στο υπνοδωμάτιο, πήραν την μπιζουτιέρα με τα ξαφικά και χρήματα και κινητά, και τα κινητά τους, δύο κινητά. Χτύπησε το ρολόι στις 6:20. Ξύπνησε ο ιδιοκτήτης, τους αντελήφθηκε και... Τους πήρε στο κυνήγι. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, οι δράστες ακολούθησαν την ίδια πορεία, δηλαδή από το μπαλκόνι έφτασαν στο περβάζι και στη συνέχεια πήδηξαν στο έδαφος. Μάλιστα, ο ένας τραυματίστηκε. Στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν κατευθυνόμενοι προς το πάνω μέρος, αλλά διαπίστωσαν ότι ήταν αδιέξοδο. Τους άρπαξε λοιπόν ο ιδιοκτήτης και άλλοι που ξύπνησαν, άνοιξαν την πόρτα. Αυτός πήγαινε μπρος πίσω, χτύπησαν εκεί στο παράθυρο, τραυμάτισαν ελαφρώς τον διοκτήτη και μία άλλη κυρία και μετά κατάφεραν και έφυγαν. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το συμβάν και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό, με αποτέλεσμα οι άνδρες ασφάλειας Πατρών να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο από τους πέντε και συγκεκριμένα τα δύο ξαδέρφια. Επρόκειτο για μία σπήρα αλλοδαπών αλβανικής καταγωγής δραστών, οι οποίοι από τα μέσα του καλοκαιριού στην πόλη των Πατρών και στην ευρύτερη περιοχή με την ίδια πάντα μέθοδο της αναρρίχησης είχαν διαπράξει σωρία κλοπών διαρρήξεων, από τις οποίες αφαιρούσαν κυρίως χρυσαφικά, χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα όπως βιντεοκάμαρες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η δικογραφία για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών, του ενός αδελφού δηλαδή και των άλλων δύο που συμμετείχαν στην ομάδα, η οποία, όπως προέκυψε από την προανάκριση, είχε ρημάξει δεκάδες σπίτια και μάλιστα οι δράστες έμπαιναν στις κρεβατοκάμαρες και, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις αναισθητικό σπρέι, έκαναν ανενόχλητη τη δουλειά τους. Οι συγκεκριμένοι δράστες, όπως αντιλαμβάνεστε, ιδιαιτέρως μας απασχολούσαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, διότι από τον τρόπο δράσης τους προέκυπτε απίθμενο θράσος με τους ένικους των διαμερισμάτων και των κατοικιών που διαρρήγνυαν στο σπίτι τους, ενεργούσαν και αντιλαμβάνεται κανείς τι θα μπορούσε να συμβεί
εάν κάποια στιγμή θεωρούσαν ότι είχαν εγκλωβιστεί σε βάρος του δράστη στην προσπάθεια των ιδίων να διαφύγουν. Οι Αλβανοί παρακολουθούσαν τα σπίτια και τις κινήσεις των υποψηφίων θυμάτων τους προτού χτυπήσουν. Στην περίπτωση της παραλίας μάλιστα χρησιμοποιούσαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes και είχαν γίνει αντιληπτές οι ύποπτες κινήσεις τους από τους κατοίκους της περιοχής. Προχτές το βράδυ είδε μια μαύρη Mercedes εδώ που έκανε βόρτες και κοίταγε προς τα σπίτια και μετά σταμάτησε στο ακτέον και παρακολουθούσε. Το αξιοσημείωτο στοιχείο ήταν ότι πριν από τη Mercedes διέθεταν ένα άλλο αυτοκίνητο μάρκας Opel. Όταν όμως έμαθαν ότι το όχημά τους αναζητήτο από την αστυνομία, το έδωσαν σε μάντρα και αγόρασαν το μαύρο Mercedes ώστε να μην αποτελούν στόχο. Αγώνας δρόμου για την εξασφάλιση στέγης στην οικογένεια του Ιρακινού που συνελήφθη για διακίνηση λάθρομεταναστών. Η κόρη του νοσηλευόταν στο Καραμανδάνιο, αλλά όταν χθες πήρε εξιτήριο, η μητέρα της δεν ήξερε πού να πάει και μάλιστα ζήτησε από το λιμενάρχη να κρατήσει την ίδια και τα συνολικά 4 παιδιά της στο λιμεναρχείο. Ένα πραγματικό δράμα ζει αυτές τις μέρες η γυναίκα από το Ιράκ με τα 4 παιδιά της, ο άνδρας της οποίας συνελήφθη τη Δευτέρα για διακίνηση τριών ομοεθνών του λαθρομεταναστών. Χθες το απόγευμα, η 11χρονη κόρη της, η οποία νοσηλευόταν στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, όπου είχε υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων, πήρε εξιτήριο. Έτσι, η μάνα με τα 4 παιδιά βγήκε από το νοσοκομείο, αλλά δεν ήξερε πού να πάει. Γι' αυτό κατευθύνθηκε προς το κεντρικό λιμεναρχείο, συναντήθηκε με τον λιμενάρχη πατρόν Αποστολολιούρδη και του ζήτησε να την κρατήσει εδώ μαζί με τα παιδιά της για να περάσει τη νύχτα. Από εκείνη τη στιγμή ο λιμενάρχης ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσει στέγη για τη νύχτα στη μάνα και τα παιδιά της που είναι ηλικίας από 2 έως και 11 χρόνων. Όμως συνάντησε δυσκολίες ότι αφορούσε την εξέβρεση ενός χώρου φιλοξενίας. Τελικά η ιδιοκτήτρια πρακτορείου ναυτιλιακής εταιρείας Μαρία Φιλοπούλου προσφέρθηκε να καλύψει η ίδια για μία ολόκληρη εβδομάδα τα έξοδα που απαιτούνταν για να εξασφαλιστεί στέγη για τη μητέρα και τα 4 παιδιά. Έτσι λοιπόν η οικογένεια χθες το βράδυ μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο της Πάντρας κοντά στο λιμάνι. Ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και για το θέμα ενημερώθηκε και ο κοινωνικός τομέας του Δήμου Πατρέων, ο πρόεδρος του οποίου ενήργησε αμέσως για να βρεθεί λύση και για το μετά. Ωστόσο ο κύριος Χασμάν δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει ασπιρίνεστα όσα γίνονται, στηρίζοντας αυτή την άποψη στο γεγονός ότι οι λαθρομετανάστες κάτω των 15 ετών είναι πάρα πολλοί. Αυτά που κάνουμε όλα είναι ασπιρίνες για να λυθεί το πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλούς πρόσφυγες που είναι κάτω από την ηλικία 15 χρονών. Και πρέπει να γίνει άμεση επέμβαση το κράτο, την πολιτεία, γιατί πραγματικά δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα έτσι. Εν τω μεταξύ, ο κοινωνικός τομέας φροντίζει να σταθεί στο πλευρό της μάνας και των παιδιών και δια της απαραίτητης ψυχολογικής στήριξης. Θα γίνει άμεση παρέμβαση με διερμηνέα στη γλώσσα τους για να δούμε από εκεί και πέρα πώς μπορεί να στηριχτεί η οικογένεια και ποιες μπορούν να είναι οι ενέργειες που θα κάνει το Γραφείο Ένταξης Προσφύγων ο κοινωνικός τομέας με πρωτοβουλία του κυρίου Χασμάν για να μπορέσει η οικογένεια να βρει θαλπορή στην πόλη μας. Υπενθυμίζουμε ότι η οικογένεια κατάγεται από το Ιράκ, αλλά διαμένει μόνιμα στις Βρυξέλλες. Τη Δευτέρα επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Ιταλία με πλοίο από την Πάτρα. Ήσαν επιβιβασμένοι στο τροχόσπιτό τους και όταν έγινε ο έλεγχος από τους λιμενικούς, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και τρεις Ιρακινοί λαθρομετανάστες με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Έτσι, ο πατέρας της οικογένειας συνελήφθη και έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Άμεση παρέμβαση του κοινωνικού τομέα του Δήμου Πατρέων για την περίπτωση του 7χρονου Ιρακινού. Πάντως, οι αστυνομικοί δεσμεύθηκαν ότι θα μεταφέρουν το παιδί στο Καραμανδάνιο. Το δράμα του 7χρονου παιδιού συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Το ανήλικο αγόρι ανήκει σε οικογένεια προσφύγων που έχουν έρθει στην Πάτρα με σκοπό να διαφύγουν για την Ιταλία. Για ημέρες βρισκόταν στην πόλη μαζί με τον αδερφό του. Την Τρίτη, ο αδερφός του επιχείρησε να μπει σε μια ταλίγα για να διαφύγει. Τελικώς το κατόρθωσε. Έτσι, το 7χρονο παιδί έμεινε σχεδόν μόνο του να περιφέρεται στη λιμενική ζώνη. Βρέθηκε στην ασφάλεια και τότε άρχισε αγώνας δρόμου για την περίθαλψή του. Μιλήσαμε με τον αξιωματικό υπηρεσίας του τμήματος Αλλοδαπών. Είπαμε ότι το παιδί θα ήταν καλό να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, όπου θα κάνει και τις απαραίτητες εξετάσεις μέχρι να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η περίπτωση. Μας είπαν οι αστυνομικοί ότι θα γίνει αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε ένα μικρό παιδί. Βέβαια, αυτό που είδαμε κι εμείς είναι ότι δεν θέλουν να γίνουν ετούντες άσυλο στην πόλη μας, παρά μόνο να φύγουν εφόσον κατάφερε και ο αδερφός του να φύγει προς Ιταλία. Ο κοινωνικός τομέας του Δήμου Πατρέων ευαισθητοποιήθηκε και υπήρξε άμεση παρέμβαση. Κοινωνική λειτουργός επισκέφθηκε το παιδί και η αστυνομία δεσμεύτηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο για εξετάσεις. Αυτό το είδαν οι αστυνομικοί, δεσμευτήκαν να μεταφέρουν την περίπτωση, ούτως ή άλλως ήταν στα χέρια της αστυνομίας και εμείς μετά συνεχίζουμε από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε.
Ο Άπετ Χασμάν τόνισε την ανάγκη δημιουργία σταθμού υποδοχής για τους πρόσφυγες και αντιτάχθηκε σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιχείρηση Σκούπα. Τη λέξη Σκούπα εμείς δεν συμφωνούμε. Εμείς συμφωνούμε σε μια επιχείρηση που να αγκαλιάζει αυτούς τους ανθρώπους, να τους βάλουν. Την πρόταση τη δική μου είναι να μπουν στη σταθμή υποδοχή που υπάρχουν 7 σταθμοί υποδοχή σε όλη την Ελλάδα, να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες και εμείς να κυνηγάμε εμείς σαν πολιτικοί να δοθούν τα χαρτιά σε αυτούς να μπορούν, ας πούμε, να σταθούν στα πόδια τους. Αλλά αυτό το Σκούπα και το ρατσιστικό δεν φημίζει την πόλη μας για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πάντα επιμένουμε η πόλη μας. Ήδη εγώ που είμαι πρόσφυγας με έβγαλε πρώτος ψήφος δημοτικός σύμβουλος. Είναι πολύ ανήλικοι πλέον και θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει έτσι ώστε να μεταφερθούν σε χώρους υποδοχής. Υπενθυμίζω ότι ο 7χρονος δεν είναι ο μοναδικός ανήλικος Αφγανός ή άλλης εθνικότητας πρόσφυγας, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα, σε μια κατάσταση που έχει αποκτήσει πλέον τη μορφή ενός ευρύτερου κοινωνικού δράματος. Αναπνευστικά προβλήματα σε μαθητές της Αμαλιάδας από τη χρήση κρεολίνης σε σχολεία. Άγνωστοι πέταξαν ποσότητες κρεολίνης και το μάθημα έχει διακοπεί εδώ και μέρες. Επικίνδυνα παιχνίδια με την υγεία μικρών παιδιών. Αυτό το υγρό που ρίξανε ήταν πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά. Τα παιχνίδια αυτά δεν είναι παιχνίδια. Οτιδήποτε άλλο μπορούν να κάνουν δεν μπορούν να παίζουν με την υγεία τη δική τους και των συμμαθητών τους, των καθηγητών τους, αλλά ακόμα και αυτής της καθαρίστριας που πήγε να καθαρίσει το χώρο εκείνο. Είναι την κόρη μου στο σχολείο, δεύτερη γυμνασίου. Τέσσερις μέρες το παιδί, πέντε μυρίζει τα ρούχα του όλα. Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Μια 15χρονη μαθήτρια ένιωσε δυσφορία, ζαλιζόταν και είχε έντονους πονοκεφάλους. Λίγες ώρες αργότερα και αφού είχε εισπνεύσει ένα χημικό που έριξαν μαθητές μέσα στην αίθουσά της, στο δεύτερο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας. Εισπνεώμενη σε σοβαρές ποσότητες μπορεί να επιφέρει ακόμα και θάνατο από αναπνευστικό πρόβλημα στους ανθρώπους. Βεβαίως σε πολύ μικρότερες ποσότητες επιφέρει θάνατο καρυέας σε ποντικούς και σε άλλα ζώα. Με φοβερούς πονοκεφάλους το πήγαμε στο κέντρο υγείας Σιμόπουλου. Οι γιατροί αποφάσισαν με ασθενοφόρο να το κατεβάσουν Αμαλιάδα. Νοσηλεύτηκε από την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Οι γιατροί εξετάζοντάς το δεν βρήκαν τίποτα και το έστειλαν για περισσότερες εξετάσεις με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίο. Έκαναν όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις, βαριές εξετάσεις στο Ρίο. Όταν όλος έγινε αναπνευστικό, ειδικά και αλλεργικό, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σαν γονιός, επιτοπλίστον. Έτρεχα γιατρό σε γιατρό. Εδώ κάτω, επιτοπλίστων, δεν ξέραμε τίποτα περί κρεολίνης, ότι αν είναι επιβλαβές. Η δυνατότητα πρόσβασης που έχουν κάποιοι μαθητές σε χώρους όπου οι γονείς τους φυλάσσουν χημικά φάρμακα για αγροτικές εργασίες έδωσε την ιδέα για μια κακόγουστη φάρσα. Έριξαν νυχτερινές ώρες το χημικό κρεολίνη στο δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και στο δεύτερο Λύκειο και Γυμνάσιο Αμαλιάδας. Μπορώ να σου πω και αν το ρίξω σε μια πόλη μέσα, η μισή πόλη μπορεί να μυρίσει. Τόσο έντονη μυρωδιά. Δημιουργεί πονοκεφάλους, δημιουργεί πάρα πολλά αυτό το πράγμα. Μύριζε και πάρα πολύ έντονη. Αρχόταν μέχρι εδώ η μυρωδιά. Και μετά το κλείσε το σχολείο. Ήρθαν προηγούμενη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, κάνανε απολύμανση. Και από εκεί πέρα το σχολείο μείνει κλειστό. Βρισκόμαστε μπροστά από το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Αμαλιάδας. Ακόμη και σήμερα θα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει την μυρωδιά η οποία παραμένει από την κρεολίνη. Κάποιοι εκτιμούν πως την πέταξαν μαθητές μέσα στο σχολείο για να χάσουν μάθημα. Κάποιοι άλλοι πως απλά το έκαναν για παιχνίδι. Όμως το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον δύο παιδιά στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Αμαλιάδας αλλά και στο δεύτερο ΕΠΑΛ να νοσηλευθούν με αναπνευστικά προβλήματα. Μπορεί να είναι παιδιά που οι γονείς του έχουν πρόβατα και να τα πήραν κρυφά από τον πατέρα. Παιδιά το κάνανε μόνοι τους, γιατί πριν δύο εβδομάδες το κάνανε κάτω στο άλλο σχολείο, στο τεχνικό, και αυτοί το επαναλάβανε κάτω. Το επαναλάβανε εδώ μετά. Άκουσα ότι κάποια παιδιά είναι στο νοσοκομείο από αυτό το πράγμα. Η 15χρονη μαθήτρια δεν ήταν η μόνη που ένιωσε δυσφορία από την έντονη δυσοσμία του χημικού κρεολίνη, το οποίο χρησιμοποιείται για την εξόντωση παρασίτων σε αγροτικές περιοχές. Και από άλλα κρούσματα που βλέπουμε εδώ στην περιοχή, γιατί δεν είναι η κόρη μου το μόνο παιδί, ότι ίσως από το φάρμακο που εισπνεύσαν την κρεολίνη που έπεσε στα Λύκεια, στο πρώτο και στο δεύτερο ΕΠΑΛ Αμαλιάδος. Η οσμή ήταν πολύ έντονη, παρόλο την απολύμανση που κάνανε. Και το σχολείο είναι κλειστό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εδώ και δύο εβδομάδες σχεδόν. Έχει κλείσει. Ναι. Αυτό μπήκε καταρχάς με τη λογική από ό,τι τουλάχιστον εννοούμαστε να μην κάνουν τα παιδιά σχολείο. Παλιά ρίχνανε κάποια άλλα αγγλικά
που δημιούργησαν ήταν δίσωσμα, τώρα χρησιμοποίησαν την κρεολίνη. Βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι αυτό καθ' αυτό ότι τα παιδιά έβαλαν κρεολίνη για να μην κάνουν μάθημα, που και αυτό είναι σοβαρό. Αυτή η μόδα μεταφέρθηκε και στο δεύτερο λύκειο και γυμνάσιο. Η κακόγουστη φάρσα κάποιων μαθητών έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές δεκάδων μικρών παιδιών και όχι μόνο. Όλοι ζητούν την καλύτερη φύλαξη των διαφόρων αγροτικών φαρμάκων και φυσικά τον συνετισμό από τους γονείς τους των νεαρών μαθητών. Πρόταση για το θέμα των στερεών αποβλήτων έκανε ο πρόεδρος της ΤΕΔ Καχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Προτείνει να δημιουργηθεί φορέας από 4 συνδέσμους ώστε να διεκδικηθεί η χρηματοδότηση και στη συνέχεια να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια τρίτη λύση, μια συμβιβαστική, η οποία θα οδηγεί στο να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε χωρίς να επεκτείνεται η κρίση. Ρόλος πυροσβέστηκε τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Μέσα όλοι μαζί διεκδικούμε τα χρήματα για το εργοστάσιο και έως ότου εγκριθούν έχουμε το χρονικό διάστημα μπροστά μας που θα εκτονωθεί η κατάσταση, πιο ψύχρεμα, ανυφάλεια και όσο οφείλουμε να συνθέσουμε τις απόψεις και να βρούμε μια κοινή θέση. Την ίδια στιγμή που η ένταση μεταξύ Δήμου και Νομαρχίας για το θέμα της νομικής μορφής του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν έχει ακόμη κοπάσει, ο πρόεδρος της ΤΕΔ Καχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος πρότεινε μια τρίτη μεταβατική λύση μέχρι όλες τις πλευρές να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Πρότεινα να έχουμε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο θα συσταθούν 4 φορείς αναδιαχειριστική κοινότητα, 4 σύνδεσμοι άμεσα από τον Περιφερειάρχη. Και την επόμενη μέρα μπορούν μεταξύ τους να κάνουν μια προγραμματική σύμβαση, μια συνεργασία και με την ΤΕΔ και με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και από κοινού όλοι μαζί να καταθέσουμε το αίτημα χρηματοδότησης για το εργοστάσιο προς την κυβέρνηση. Ο κ. Αλεξόπουλος τονίζει ότι η πρόσφατη διαφωνία μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Ομαρχίας Αχαΐας σχετικά με τη σύσταση ΑΕ ή συνδέσμου με τη συμμετοχή μόνο των Δήμων θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση του έργου και είναι άμεση ανάγκη η εξέβρεση μιας συμβιβαστικής λύσης πριν είναι αργά. Εάν γίνει σύνδεσμος, το πιθανότερο να χαθούν τα χρήματα και να έρθουν πάλι όλοι εκείνοι οι ιδιώτες και οι Σιτσιλιάνοι μαφιόζοι από την Ιταλία να πάρουν τα σκουπίδια της Πάτρας και της Αχαΐας να τα διαχειριστούν. Αυτούς τους κινδύνους εγώ τους επισημαίνω. Για τα σκουπίδια στην Ιταλία τα διαχειρίζεται όπως ξέρετε η μαφία. Θέλουμε εδώ να τα διαχειρίζει τα σκουπίδια η μαφία. Αν θέλουμε, να βγούμε να το πούμε. Όταν μιλάμε για σύνδεσμο με τη συμμετοχή όλων των Δήμων και των κοινοτήτων του νομού, όταν μιλάμε για μια διαφανή διαδικασία, όταν μιλάμε για εκπροσώπηση όλων των φορέων αυτοδιοίκησης του νομού, όταν μιλάμε για δημοκρατικό έλεγχο των πράξεων του φορέα διαχείρισης, πού ακριβώς έγκυται το στοιχείο της ιδιωτικοποίησης στο βάθος που δεν το βλέπουμε εμείς. Είμαστε όλοι υπέρ της ΑΕ. Και ο Δήμος Πάτρας και η Νομαρχία και ο Πρόεδρος της ΤΕΔ και Δήμαρχος Ολενίας. Στην πορεία, όπως έχει ο καθένας δικαίωμα, μπορεί να μεταβάλει την άποψή του. Όμως, όταν μας πιέζουν χρονικά το να έχουμε αποτελέσματα, να έχουμε τη σύσταση δηλαδή του φορέα και αυτή η άποψη, η αλλαγή της άποψης εκφράζεται τελευταία στιγμή, δημιουργεί και εντάσεις και δεν μπορείς να πάρεις εύκολα τη συνθετική απόφαση. Πάντως, ο Δήμαρχος Πατρέων, Ανδρέας Φούρας, εμφανίζεται χωλωμένος για τις δηλώσεις του Δημήτρη Κατσικόπουλου και μάλιστα την Τρίτη έκανε λόγο για κατανόητη επίθεση στο πρόσωπό του με εμφανή την έκφραση της πικρίας. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το επίμαχο νομοσχέδιο αναφορικά με τη φορολογία των ακινήτων που περιλαμβάνει θετικά αλλά και αρνητικά δεδομένα. Συνδεόμαστε τώρα με τη Μαρία Ανδριέλου για τις λεπτομέρειες. Μαρία. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Στα θετικά λοιπόν του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για τα ακίνητα περιλαμβάνεται η κατάργηση του φόρου για τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές. Στο εξής, όσοι αποδέχονται κληρονομιές ή προχωρούν σε γονικές παροχές θα πληρώνουν το 1% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Στα αρνητικά τώρα είναι η επιβολή του ενιαίου φόρου από τον Ιανουάριο που θα πληρώνει οι ιδιοκτήτες ακινήτων κάθε χρόνο. Συγκεκριμένο ενιαίος φόρος που θα είναι 0,1% θα επιβάλλεται στην πρώτη κατοικία όταν ξεπερνάει σε εμβαδόν τα 200 τετραγωνικά μέτρα. Από το φόρο μεταβίβασης εξαιρείται και η πρώτη κατοικία έως 200 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, ο ενιαίος φόρος θα επιβάλλεται στη δεύτερη κατοικία ανεξαρτήτως τετραγωνικών, το εξοχικό, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως, ενώ για τα ακίνητα εταιριών προβλέπεται 0,1% εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τη στέγαση της εταιρείας και 0,6% σε άλλες περιπτώσεις.
Να περάσουμε τώρα στο θέμα του πετρελαίου, όπου από τον Ιανουάριο ενοποιείται το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, με τους πρατηριούχους να υπομίζονται το βάρος της επιστροφής του φόρου. Mm-hmm. Ενώ επίσης οι αγρότες αγοράζουν το ακριβό πετρέλαιο και κατά τη διάρκεια του έτους. Θα τους επιστρέφεται η διαφορά με αντικειμενικά κριτήρια. Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις, πώς θα μεταβραστούν και για την τσέπη των καταναλωτών, των πολιτών γενικότερα. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, και όσοι δεν έχετε προλάβει να προμηθευτείτε όλα τα χριστουγεννιάτικα ήδη, υπάρχει ακόμη χρόνος και οι τιμές μάλλον είναι καλύτερες αυτή την περίοδο. Πόσο κοστίζουν φέτος οι μπάλες του χριστουγεννιάτικου δέντρου και πόσα χρήματα πρέπει να διαθέσουν οι γονείς για να αγοράσουν στα παιδιά τους την πολυπόθητη κούκλα του Άη Βασίλη? Αρχίζουν από τα πλαστικά, τα οποία ξεκινάνε από 1,5 ευρώ το μικρό και φτάνουν μέχρι τα 5 ευρώ ο πολύ μεγάλος. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι 5 ευρώ δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και μετά έχουμε τους Άγιους Βασίλειδες που είναι με τη μπαταρία, τα λούτρινα. Και ξεκινάνε από 8 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 25 ευρώ. Μπάλες να αρχίσουν από 30 λεπτά. Από 30 λεπτά, 30 λοιπόν. Λεπτά, ναι, ναι. Μετά είναι από 60 λεπτά. 60 λεπτά οι μεγαλύτερες και φτάνουν, ναι, ναι, μέχρι... 80 μέχρι 2, μέχρι 2 ευρώ τα γυάλινα. Στα σημεία αυτά. Είναι εδώ πέρα τα γυάλινα, τα οποία είναι εύθραυστα. Προσιτές τιμές φέτος στο παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η τιμή του αλλάζει κατά λίγα ευρώ ανάλογα με το ύψος που έχει. Η τιμή ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψος 1 μέτρου και 50 εκατοστών ανέρχεται στα 25 ευρώ. Ενώ αντίστοιχα, αν θελήσουμε να αγοράσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο μικρότερου ύψους, τότε θα χρειαστεί να διαθέσουμε 18 ευρώ. Σε μια οικονομική τιμή μπορούμε να αγοράσουμε και μια φάτνη, η οποία στολίζει τη βάση κάθε δέντρου. Υπάρχουν φάτνες με 6 ευρώ που αρχίζουμε, με 8, με 10, με 15 και φάτνες με 30, με 50. Οπότε μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 30 ευρώ οι φάτνες. Μέχρι 30-35 ευρώ, ναι, ναι, υπάρχουν φατνούλες ωραίες, πολύ όμορφες και επίλυνες και με ξύλο και σε άλλο υλικό, σε πλαστικό, με ήχους, με μουσική, με φώτα. Ανάλογα τη διακόσμηση που έχουν, είναι και η αξία τους. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι οι καταναλωτές φέτος δεν θα διστάσουν να προμηθευτούν τα είδη των εορτών, αφού οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες με τις περσινές. Ξεκίνησε από χθες το μπαζάρ του Συλλόγου Μαχητές. Το χριστουγεννιάτικο μπαζάρι διοργανώνεται στο επιμελητήριο. Χειροποίητες δημιουργίες που εφραίνουν τον ουρανίσκο, αλλά και άλλες από την αγγειοπλαστική και τη ζωγραφική, όλα έργα των παιδιών του Συλλόγου Μαχητές εκθέτονται στο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο επιμελητήριο Αχαΐας. Η έκθεση περιλαμβάνει διάφορα χριστουγεννιάτικα χειροποίητα πράγματα, ημερολόγια, οι βασίλειδες, διάφορα γούρια, μπρελόκου, διάφορα. Τα οποία παίρνουμε την πρώτη ύλη και τα παιδιά τα συναρμολογούν και τα φτιάχνουν. Η χαρά που ένιωσαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των δημιουργημάτων ήταν μεγάλη. Όπως υποστηρίζουν οι γονείς των 60 παιδιών ηλικίας από 13 έως 30 ετών, το συνέστημα της ικανοποίησης που πλημμύριζε τα παιδιά τους έκανε και τους ίδιους διπλά ευτυχισμένους. Οι στιγμές που ζούμε είναι αναπανάληπτες. Δεν μπορώ να σας περιγράφω όταν βλέπεις το πρόσωπο ενός παιδιού που έχει ζωγραφίσει μια μπλούζα. Όπως θα δείτε εκεί, που φτιάχνει ένα κομπολόι, το οποίο για εμάς είναι πανεύκολο, αλλά για τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ή που φτιάχνουν τα γούρια τους, ή που ζωγραφίζουμε τις κάρτες μας. Στο εργαστήριο υποστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου, τα παιδιά εκπαιδεύονται σε καθημερινές δραστηριότητες όπως ατομική σωματική φροντίδα, διαμόρφωση και φροντίδα του χώρου που ζουν, παρασκευή γεύματος, ανάληψη ευθυνών και μέτρων προφύλαξης. Προγράμματα κοινωνικοποίησης ασκούν τα παιδιά έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, να χαίρονται και να διασκεδάζουν. Ο στόχος όμως από τα έσοδα του μπαζάρ είναι να δημιουργηθούν ξενώνες υποστηριζόμενης διαβίωσης των παιδιών. Έγινε αυτό γιατί οι δομές της πόλης δεν ήταν επαρκείς. Και πολλούς από εμάς, θα το πω έτσι με λύπη, δεν μας δέχονταν εκείνα τα χρόνια. Οπότε αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε το δικό μας χώρο, όπου μπορούμε πια τα παιδιά μας να τα απασχολούμε εκεί και να μην έχουμε πρόβλημα επιλογής. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτού του είδους τα προβλήματα. Το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ θα βρίσκεται κοντά στο κοινό έως το Σάββατο, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Νέο Opel Antara με ισχυρούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ, έξυπνη τετρακίνηση και όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας. Νέο Antara, το SUV της Opel. Τώρα από 29.430 ευρώ είναι την πιο συμφέρουσα πρόταση ανταλλαγής για το παλιό σας αυτοκίνητο.
Επίσημος διανομέας Opel. Κουβέλης ΑΕ. Δημιουργούμε σχέσεις. Αυτή την εβδομάδα, αποκλειστικά στο Βερόπουλο, όλα τα ουίσκι 12% φθηνότερα. Ακόμα, ο ανακαινισμένος Βερόπουλος στην Πάτρα σας καλωσορίζει στις 12 Δεκεμβρίου και σας υποδέχεται με νέα εμφάνιση. Γνωρίστε το νέο Βερόπουλο και ευχάριστο περιβάλλον και ποικιλία προϊόντων και χαμηλές τιμές και ράφια γεμάτα προσφορές. Νέος Βερόπουλος. Τώρα τα ψώνια δίνουν κέφι. Η γιορτή των παιδιών της Μέριμνας παρουσιάστηκε χθες το βράδυ. Για μία ακόμη φορά τα παιδιά του θεραπευτικού κέντρου καταχειροκροτήθηκαν για την προσπάθειά τους. Με αφορμή τα Χριστούγεννα, το Ίδρυμα Μέριμνα οργάνωσε εκδήλωση με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά. Αυτή η γιορτή μπορεί να σας φανεί μικρή, αλλά έγινε μεγάλο κόπο, ειδικά τα παιδιά. Ευχόμενος λοιπόν καλές γιορτές σε όλους σας. Η γέννηση του Ιησού να φέρει ειρήνη, χαρά και υγεία σε όλους μας. Είπα και εγώ, τι θα το κάνουμε έναν άρρωστο υπολογιστή, να πωλήσουμε τουφ. Αρκετά, άφησε με λοιπόν να σκεφτώ πως θα τρελάνω αυτή τη μνήμη του υπολογιστή. Εντυπωσιακά σκηνικά, πρωτότυπα σκετσάκια, χρωματιστές στολές και πολλή φαντασία συνθέτουν ένα σκηνικό ονειρεμένο. Σας καλωσορίζουμε και φέτος την χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας θυμήσατε με την παρουσία σας. Περιμένουμε να ανταμείψετε τα παιδιά μας με το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Ελάτε να σκεφτούμε με τη λογική, να τους ξεφορτωθούμε. Στο πι, στο πι και φύ, εγώ προτείνω τούτο, εσύ και κοντά. Η μοναδική ανταμοιβή των παιδιών, το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων. Ας δούμε τώρα πώς κινήθηκαν οι μετοχές και κατ' επέκταση ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Outlet Grande Firme, το πιο αγαπημένο κατάστημα, σας δίνει την ευκαιρία να ντυθείτε από τους πιο επώνυμους οίκους σε τιμές που δεν φανταζόσασταν. 26 επώνυμοι οίκοι υψηλής ραπτικής περιμένουν να τους αποκτήσετε από μείον 40 έως 70%. Outlet Grande Firme, Αγιάς 82 και η πιο λαμπερή εμφάνιση θα είναι η δική σας. Κουρτίνες Λευκαίδη Γεωργάκης. Προτάσεις που τείνουν το χώρο σας με ποιότητα και αισθητική. Με μοντέρνα σχέδια και χρώματα. Κλασικές, αξεπέραστες δημιουργίες. Πάντα με φιλική, άριστη εξυπηρέτηση. Κουρτίνες Λευκαίδη Γεωργάκης. Κωνσταντίνος Μαυροϊδής και Σία Ομίκρον Έψιλον. Κανακάρι 139. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-272-124. Κουρτίνες Λευκαίδη Γεωργάκης. Υπερέχουν στο χώρο σας. Για να μπείτε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, μπείτε σε ένα κατάστημα WINT. Γιατί μόνο εδώ παίρνετε δώρο στερεοφωνικό Bluetooth Motorola και κάρτα μνήμης με τη μουσική συλλογή Colors. Επιλέξτε τη συσκευή Motorola της προτίμησής σας με σύνδεση WINT Flexi για να έχετε έως και 27% χαμηλότερο πάγιο όλο το 2008. Θέλω περισσότερα δώρα. WINT. Δερμάτινα ενδύματα Αγνή. Μια αγάπη παντοτινή. Τι θα πει ο κόσμος? Θα τα πει όλα. Στον κόσμο που κυκλοφορεί, αστυνομικοί με κάμερες και στην Πάτρα παρακολουθούν διαδηλώσεις και καταγράφουν κινήσεις πολιτών, κουρελιάζοντας κάθε έννοια προσωπικών δεδομένων. Νέα στοιχεία στο φως για το σκάνδαλο με τα ορθοπαιδικά στο ΙΚΑ. Ποιοι ζητούν να ελεγχθεί το πόθεν έσχεστο γιατρών που έστησαν την κομπίνα και ποιοι απορούν για το πώς χτίστηκαν πολυτελείς βίλες.
Φόβος και τρόμος στην Ανθούπολη. Άγνωστος εμφανίζεται ως τεχνικός τηλεφώνων, μπαίνει στα σπίτια και αρπάζει ό,τι βρει. Και η μανία με τα ροζ βιντεάκια που δεν έχει τέλος. Γυναίκες μαγνητοσκοπούν τις ερωτικές τους στιγμές και τις βγάζουν στη φόρα από κινητό σε κινητό. Μαζί το περιοδικό Beat. Κόσμος δεν μασάει. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή στα περίπτερα και παραμένει μέχρι να εξαντληθεί. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 5.140,48 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 1,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 434,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν, 62 ενισχύθηκαν, 187 υποχώρησαν και 45 παρέμειναν αμετάβλητες. Ας δούμε τώρα την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό που θα επικρατήσει αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα προβλέπεται με νεφώσεις, με χιονοπτώσεις κυρίως από τις απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, οι χιονοπτώσεις κατά τόπους θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά, πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Super B. Επόμενο δελτίο ειδήσεων γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα. Η Διεύθυνση και το προσωπικό του εστιατορίου Σάλα Σάλα σας προσκαλεί στα εγγένεια που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στις 14 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο χώρο του καταστήματος, Αράτου 5, στην Πάτρα. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Στη μεγαλύτερη εταιρεία ένδυσης οικίας και επαγγελματικού χώρου. Κέντρο Κουρτίνας. Η ικανοποίηση των αισθήσεων. Η αρχοντιά του διαχρονικού. Κέντρο Κουρτίνας. Η πολυετής πείρα του προσωπικού μας, η δημιουργικότητα και η φαντασία σας ταξιδεύουν στον κόσμο των χρωμάτων, των σχεδίων και της υψηλής ποιότητας. Κέντρο Κουρτίνας. Για ιδέες κλασικές, σύγχρονες αλλά και πιο εκκεντρικές. Κέντρο Κουρτίνας. Αθηνών 10, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-993790. Πάντα υπεύθυνα και με σεβασμό στην υπηρεσία του πελάτη. Επενδύστε σε ένα ασφαλές μέλλον. Σε μια νέα σύγχρονη κατοικία. Προκατασκευασμένες κατοικίες βαρέως τύπου, χωρίς χρήση γυψοσανίδας. Με έγκριση υπεχοδέ. Γεωλογική μελέτη. Μελέτη στατικότητας εδάφους κατοικίας. Και πρωτοποριακό αντισεισμικό σύστημα για ασφάλεια και αντοχή. Νέα σύγχρονη κατοικία. Η μοναδική, με κατασκευή μέχρι και 4 ορόφους. Πλήρης κατασκευές οικείων στο χαμηλότερο κόστος. Εκδόσεις αδειών. Έκθεση Κορίνθου 119 Αίγιο. Τηλέφωνο 2691-061-940. Δερμάτινα ενδύματα Αγνή. Μια αγάπη παντοτινή.
Όταν έρθει η ώρα για τζάκι, η λύση είναι ενεργειακό και η επιλογή Viet. Τζάκια Viet με υψηλή απόδοση, μεγάλη οικονομία και εγγυημένη τοποθέτηση. Δυνατότητα κεντρικής θέρμανσης για να ζεστάνετε όλο σας το σπίτι και για ζεστό νερό όλη μέρα. Σχεδιαστικές προτάσεις με υλικά που δένουν αρμονικά με το χώρο σας και θα τον κάνουν όμορφο και ξεχωριστό. Τζάκια ενεργειακά από τη Viet που ζεσταίνουν τον κόσμο σας. Για την Πάτρα, Γλαύκου 124. «35 χρόνια χτίζει ονειρεμένες κατοικίες». «35 χρόνια πρωτοπορεί σε ό,τι οικοδομεί». «Κατασκευαστική εταιρεία ΑΒΙΤΑ Αλεξόπουλος». «Κατοικίες σε επιλεγμένες περιοχές, ορεινές και δίπλα στη θάλασσα». «Άριστες προδιαγραφές κατασκευής». «Σεβασμός στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής». «Συνέπεια στο χρόνο παράδοσης». «Κατοικίες με το κλειδί στο χέρι, στο διακοπτό, στο Αίγιο και στα Καλάβρητα». «Τηλέφωνο 6945-776821». Σταμάτα είπα, τα πλακάκια στο μπάνιο θα είναι με ψηφίδα. Α, θέλω και υδρομασάζ και αξεσουάρ μπάνιου. Δεν μπορεί αυτή την κορμάρα να μην την περιποιηθώ. Τα ακούς και όχι ότι να είναι, από τον Προμηθέα. Προμηθέας ΑΕ. Οι ασυναγόνιστη ποιότητα στα είδη υγιεινής μας έφεραν στην κορυφή. Πλακίδια και έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, αξεσουάρ, θερμοσύφωνες. Προμηθέας ΑΕ. Ακροτηρίου 228 στην Πάτρα, στο Αίγιο και στην παραλία Κράτας. Είδη υγιεινής Προμηθέας. Επένδυση ζωής. Κουρτίνες Λευκαΐδη Γεωργάκης. Προτάσεις που τείνουν το χώρο σας με ποιότητα και αισθητική. Με μοντέρνα σχέδια και χρώματα. Κλασικές, αξεπέραστες δημιουργίες. Πάντα με φιλική, άριστη εξυπηρέτηση. Κουρτίνες Λευκαΐδη Γεωργάκης. Κωνσταντίνος Μαυροϊδής και Σία ομικρονέψιλον. Κανακάρια 139. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-272-124. Κουρτίνες Λευκαΐδη Γεωργάκης. Υπερέχουν στο χώρο σας. Στο χώρο των κατασκευών, ένα όνομα εμπνέει εμπιστοσύνη. Σταγκόρ Ελλάς. Για σύγχρονες και λειτουργικές λύσεις σε ρολά. Οχυρώστε την περιουσία σας με τα πιο εξελιγμένα συστήματα σε αυτόματες γαραζόπορτες, αυτοματισμούς θυρών και φυσαρμόνικες. Σταγκόρ Ελλάς. Κατασκευαστική εισαγωγική. Έκθεση Ακτή Δημαίων 19. Έκθεση εργοστάσιο Κόκκινος Μήλος Πατρών. Σταγκόρ Ελλάς. Όνομα εμπιστοσύνης. Όλη η μαγεία σε μία εικόνα. Σε μια μαγευτική τοποθεσία. Τουριστικό συγκρότημα. Το όνειρο της Αχλωρούς. Εκεί που το όνειρο μπορεί και είναι αληθινό. Μέσα στη φυσική ομορφιά του τοπίου. Με διαφορετικούς χώρους για κάθε διάθεση. Ταβέρνα, καφετέρια. Music bar, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και ιδιωτικό πάρκινγκ. Απολαύστε την ονειρική θέα με το τρενάκι του Οδοντοτού και το φαράγγι του Βουραϊκού. Τουριστικό συγκρότημα. Το όνειρο της Αχλωρούς. Το δικό σας όνειρο. Τηλέφωνο 26920-23-772. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Drums. Hey! It's kinda special, right?